Μαζί μας. Γεια σας κυρία Μαλισάνδρο μου, καλημέρα. Καλημέρα Κατερίνα μου και καλή χρονιά. Επίσης σε όλους μας, δεν λέμε ακόμη καλό φθινόπωρο, αλλά καλή σεζόν για όλους μας τώρα που όλα ανοίγουν. Τώρα, βεβαίως. Έχουμε να την... πούμε και καλή χρονιά στα παιδιά μας και στα πρωτάκια κυρίως. Βεβαίως. Λοιπόν, σας έχουμε σήμερα, κυρία Αλεξάνδρου, μαζί μας, γιατί θέλω λίγο να δούμε αυτό το θέμα που προέκυψε, γιατί απορρίφθηκε έτοιμα για λειτουργία στο εξοκλήσι του Τιμίου Σταυρού στο Λευκόνικο στις 10 του μήνα. Γιατί σας απέρριψαν? Κατερίνα μου, μπορώ ένα λεπτουδάκι να σχολιάσω ένα από τα προηγούμενα σας θέματα? Βεβαίως, κύριε Αλεξάνδρο μου, βεβαίως. Αγάπη μου γλυκιά, το Παναγίδι, το επίθετό μου, είναι από τον ήρωα των Απαχωνιστέντα, Ανδρέα Παναγίδη, είμαι η νύφη του. Είμαι η μόνη γυναίκα στον ελληνισμό που έχω τον πεθερό μου στα φυλακισμένα μνήματα. Mm-hmm. Σε αυτό τον ιερό περίβολο. Βεβαίως ως άνθρωποι κατανοούμε ο θάνατος είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός για οποιονδήποτε θνητό, όσο μάλλον για μια βασίλισσα, και ευχόμαστε αιωνία να είναι η μνήμη της. Όμως... Ναι, κύριε Αλεξάνδρου μου. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Mm-hmm. Τι έκανε σε αυτά τα παιδιά η Βασίλισσα. Μα γι' αυτό, ξέρετε, και κάναμε, γι' αυτό και κάναμε την αναφορά εμείς και γι' αυτό βάλαμε και τον κόσμο και τα, και, μηνύματα, και τα μηνύματα του κόσμου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεν ξεχνάμε. Συγκινήθηκα, Κατερίνα μου, γιατί οι δικηγόροι τότε του πεθερού μου, του Κουτσόφτα, του Παναγίδη και του Μαυρομάτη, ο κύριος Ρένος Λυσιώτης που είναι εν ζωή, ο κύριος Τίτος Φάνος, αλλά και η μακαριστή, η Λαύκος Κληρίδης και ο Τριανταφυλλίδης, ο αείμνηστος, είπαν στην πεθερά μου και πήγαν με τα παιδιά και έβγαλαν μία φωτογραφία. Η πεθερά μου, η Γιαννούλα Παναγίδη και τα παιδιά, ο Αριστίδης, mm-hmm. ο σύζυγός μου, ο οποίος ήταν τεσσάρος, και οι δύο αδελφές του, η Αυγή δυόμιση, η Δέσποινα δυόμιση και η Αυγή ενός, και έχουν τη φωτογραφία τα παιδιά με τη μητέρα τους. Και την έστειλαν στη Βασίλισσα για ίσως λυπηθεί, ίσως συγκινηθεί, ίσως ευαισθητοποιηθεί από τρία παιδάκια που θα έμεναν πεντάρφανα, χωρίς μοίρα στον ήλιο. Και βεβαίως η απάντηση ήρθε λυτή. Ο νόμος θα προχωρήσει. Και δεν σκέφτηκαν αυτά τα παιδιά ότι θα μεγάλωναν χωρίς το χάδι του πατέρα, χωρίς τη φροντίδα του πατέρα, χωρίς την αγάπη του πατέρα. Αυτά έτσι για την ιστορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το μοιραστήκατε μαζί μας. Πάρα πολύ. Και ο γιος μου χθες μας είπε τι περιμένουν οι ήρωές μας. Έτσι, τι περιμένουν οι ήρωές μας. Πολλοί συμπολίτες μας έγραψαν παρόμοια έτσι μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το καταλαβαίνω. Πείτε μας, κυρία Αλεξάνδρου μου. Ο Παναγιώτης πώς νιώθει και ο σύζυγός μου. Το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν,